φτηνές δικαιολογίες που θα σου πει το κάθε ζώδιο, άμα θέλει ρε παιδί μου να σε σουτάρει. Ο κρυός σιγά μη σου πει και δικαιολογία. Απλά θα εξαφανιστεί, θα κάνει ένα ωραιότατο ghosting, θα block, unfollow. Έχω και story time, θα σα το πω μια μέρα. Και στην καλύτερη, άμα ξέρει ότι εσύ πρίζεις γενικά, θα βάλει κανένα story που θα λέει ότι θα λείψω για ένα διάστημα, δεν είμαι πολύ καλά. Μη μου στείλετε, μη με πάρετε τηλέφωνο, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι το άτομο που θα σου πει ότι ξέρει πως τον έχεις κερατώσει, το έχει μάθει και να μην τολμήσεις να του ξαναμιλήσεις, γιατί θα γίνει χαμός και θα πάρει ασφαλιστικά. Μούφες, τίποτα. Μόλις είπα τη λέξη μούφα. Μούφες. Μούφες. Μπράβο μου. Συνεχίζουμε με το δίδυμο. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ειλικρινής ο δίδυμος. Ωραία. Ό,τι και να σου πει σαν δικαιολογία για το λόγο του ξέρεις να χωρίσετε, είναι ψέμα. Ό,τι και να σου πει. Από το πιο λογικό, τύπου ας πούμε δεν μπορώ άλλο, πιέζομαι, μέχρι το πιο απίστευτο με έχουν πάρει από την άσα, είναι όλα ψέματα. Καρκίνος ειδικότης μου. 9 στις 10 έχουν βρει άλλοι, οπότε τι θα σου πει. Θα φέρει μπροστά σαν επιχείρημα ένα σκηνικό που είχε γίνει παλιότερα και ότι τι θα σου πει. Από τότε, εγώ δεν μπορώ να σε δω όπως έβλεπα. Προσπάθησα πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις, προσπάθησα πάρα πολύ το μεταξύ μας, αλλά είχα ξενερώσει τότε τόσο όπου δεν μπορώ άλλο να το πιέζω. Να. Άλλη έχει βρει. Λέων. Κατά βάση είναι ένα από τα ειλικρινή ζώδια. Ειλικρινής, ειλικρινές, ειλικρινές. Τέλος πάντων. Θα πει αλήθεια. Παρόλα αυτά, αν χρειαστεί να πει ψέματα, θα πει το εξής. Δίνει ρέστα γενικά ο Λέων όταν είναι να πει ψέματα, να το ξέρετε αυτό. Καταρχάς, αλλάζει location πάντα. Θυμάσαι αυτήν από το χωριό που είναι εκεί που σου είχα πει που είχε πάει στο εξωτερικό. Γύρισε και πρέπει τώρα βασικά να τα ξαναβρούμε και είναι ο ερώτας της ζωής μου. Δεν μπορεί να μην έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά, να μην το έχει αναφέρει καν. Θα σου πει όμως κάτι το οποίο μπορεί να το δει σε μια ταινία και θα σου το πει σαν κατάσταση δικιά του. Παρθένος. Πω πω Παναγιά μου. Ο Παρθένος θα το παίξει πολύ πατροπαράδοτα, πολύ safe. Θα σου πει ή ότι είναι άρρωστος και ότι δεν έχει καθόλου ενέργεια. Όλο αυτό το διάστημα που θα το παίζει άρρωστος δεν θα προσέχει καθόλου και θα βάζει κανονικά stories από club, κανονικότατα. Οπότε να σου το δώσει να το καταλάβεις έτσι. Θέλει να νομίζεις εσύ ότι σου είπε ψέματα, να το καταλάβεις, ώστε εσύ να νευρέσεις και να μην έχουμε μετά σου ξουμούξου. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε, έτσι είναι ο Παρθένος. Ζυγός. Ο ζυγός είναι ο κλασικός που κρατάει και μετράει, ας πούμε. Μετράει τα φάουλ σου. Ωραία, ξέρω εγώ, τότε 12-11, το είπες αυτό. Κάτσε το σημείο, δεν θα σου το πω εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Όλα αυτά τα συσσωρεύει για μία ώρα ανάγκης. Ποια είναι η ώρα ανάγκης? Όταν αυτός θα έχει βαρεθεί με την πάρτι σου, τότε θα ανοίξει τον πάπυρο με τα παράπονα και θα σου πει: δεν θέλω πλέον για αυτό, για αυτό, για αυτό, για αυτό. Δεν μπορείς να του πεις κάτι όμως. Γιατί είναι αλήθεια. Όλα αλήθεια είναι. Σκορπιός. Ας ξεκινήσουμε με τα δεδομένα. Ο Σκορπιός δεν μπορεί να χωρίσει. Πρέπει να σε κάνει να τον χωρίσεις με κάποιον τρόπο. Αν φτάσει όμως το αμήν και πρέπει να σε χωρίσει, δεν θα σου πει καμία δικαιολογία. Θα σου πει «Δεν αντέχω άλλο! Δεν μπορώ!» Όμως, έχει τύχει και είναι και κάποιοι σκορπιοί, έτσι, λίγο τσαχπίνιδες, οι οποίοι όταν βλέπουν και νιώθουν ότι στενεύει ο κλοιός, ότι ρε παιδί μου τώρα στα κοντά θα με καταλάβουν ότι κάνω βλακίες, πρέπει να πει μια βλακία δικαιολογία. Τι θα πει? Ξέρω Σκορπιό που έχει πει σε τύπισσα ότι έχει αφροδίσει νόσημα και ότι εκείνη μάλιστα τον κόλλησε και δεν θέλει να ξαναμιλήσουν. Ποια ήταν η πλάκα? Αυτή έκανε εξετάσεις μετά και είχε όντως. Τοξότης. Καταρχάς ο τοξότης όταν σου λέει κόβουμε το εννοεί 100%. Θέλει να μην σε ξέρει, θέλει να μην σε ξαναδεί μπροστά του ποτέ. Οπότε τι θα κάνει? Θα πάει και θα σου πει θέλω να χωρίσουμε, θέλω να σπάσουμε γιατί έχω αρχίσει και αναπτύσσω συναισθήματα για την κολλητή σου. Ναι. Ώστε εσύ εκεί λοιπόν τι θα πεις? Θα πεις δεν θα σε ξέρω, χωρίζουμε. 2-1. Μπορεί να πάρει και την κολλητή μετά. Εγώ καιρός. Το κλασικό παραμυθάκι του εγώ καιρού που έχουμε μιλήσει και σε όλη η ομοσπονδία εγώ καιρών και έχουμε συμφωνήσει ότι το κάνουμε. Όταν θέλουμε να σπάσουμε κάποιον, πιάνουμε τη λέξη κλειδί. Πιέζουμε. Έχω αλλάξει τον εαυτό μου και δεν μπορώ να γνωρίζω πια. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν θέλω να χωρίσουμε, απλά θέλω λίγη απόσταση, θέλω λίγο να ηρεμήσω, δεν θέλω να χωρίσουμε αλήθεια. Και ξεχνιέται ο άλλος, γιατί εγώ δεν λέω πόσο χρόνο θέλω. Εγώ δεν θέλω σίγουρα μια εβδομάδα, θέλω παραπάνω. Σε αυτό το διβδομάδο ο άλλος έχει αποσυμπιεστεί και έχει ξεχάσει την ύπαρξή σου, οπότε είστε όλοι καλά, δεν έχετε πρακτικά χωρίσει. Εγώ τώρα αντικειμενικά μπορώ να γυρίσω σε 5 άτομα και να σου πω, ωραία ξέρω εγώ, πήρα το χρόνο μου, okay, τώρα. Πότε χωρίσαμε. Υδροχός.
Μια ωραία fake δικαιολογία του υδροχώου είναι συνεχώς να κανονίζει να κάνετε πράγματα ενώ ξέρει ότι εσύ δεν μπορείς, για να σου πει μετά ότι είσαι απόλυπα από παντού και δεν μπορείς να κάνετε τίποτα. Αλλά πράγματα τώρα κρέα, τύπου ας πούμε έχω κανονίσει ταξίδι για Ταϊβάν, ξέρω. Ταϊβάν, Ταϊβάν. Έχω κανονίσει ένα μακρινό ταξίδι και θέλω να ακολουθήσεις, αγάπη μου. Είναι το όνειρό μου. Δεν μπορείς. Εντάξει. 1, 2, 3, 5, 10 τον χωρίζεις μετά, σου λέει. Ιχθύς. Καταρχάς, αν είσαι ιχθύς, επιβάλλεται να χωρίσεις με ψέμα, γιατί αρέσκεσαι στο παραμύθι και το ντράμα. Ωραία, ωραία. Τι θα κάνεις, λοιπόν, για να πεις ψέματα για να χωρίσεις? Θα βάλεις σίγουρα ένα τρίτο άτομο μέσα. Σίγουρα πρέπει να είναι η κολλητή του αυτή, εντάξει, η οποία δημιουργεί μόνιμα πρόβλημα. Θα το πήγαινα και στο αδερφή, αδερφός, αλλά είναι λίγο ρίσκι. Αναλόγως στις σχέσεις, δεν πρέπει να μπαίνεις ανάμεσα, θα σκέφτεσαι αυτό. Άσε λες, μην έχουμε κανένα μπελά μετά. Οπότε παίρνεις το πρόσωπο της κολλητής και αρχίζεις και λες, ότι μου είπε, βγάζεις μια φανταστική ιστορία από το μυαλό σου, ώστε και να φύγεις και να έχεις σπάσει και τη σχέση των κολλητών μεταξύ τους και να εκμεύσεις από αυτόν ότι κρυφογουστάρει την κολλητή του και εσύ το έχεις καταλάβει, με κάποιο τρόπο θα το κάνεις, μπράβο σου, και φεύγεις κυρία. Σε φάση είχα δίκιο που ήθελα να χωρίσουμε, έτσι, ναι.